Πάμε να συναντήσουμε την κυρία Αθηνά Καρπούζη, η οποία είναι συντονίστρια κινητών ομάδων υγείας σε Οδύνο Μούλα Σιθίου, την οποία να την ευχαριστήσω για ακόμα μία φορά την καλησπέρα μας. Καλησπέρα σας και εγώ σας ευχαριστώ που με προσκαλέσατε. Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι κοντά σας άλλη μία φορά. Βέβαια με ένα άλλο γράμμα αυτή τη φορά, γιατί το είχαμε αφήσει στο Δέλτα. Στο Δέλτα Plus, αν θυμάστε την τελευταία φορά, ήταν η πρώτη μέρα που είχε ανακοινωθεί ένα κρούσμα με τη μετάλλαξη Δέλτα Plus. Σήμερα βρισκόμαστε στην Όμικρον. Στην Όμικρον. Ελπίζω να μην το προχωρήσουμε στην πολύ. Στην Όμικρον και με χριστουγεννιάτικο φόντο από πίσω. Α, ναι, επιβεβλημένο. Αισιόδοξο. Λοιπόν, δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω. Είχαμε μία εξέλιξη τελευταία στιγμή με αυτό το τρίμηνο από τη δεύτερη δόση στην αναμνηστική. Ήταν κάτι το οποίο το περιμένατε, υγειονομική, ευνηδιαστήκατε, είναι αναγκαίο, η γνώμη σας. Σίγουρα δεν ευνηδιαστήκαμε. Θεωρώ με τα μέχρι τώρα δεδομένα, ναι, ίσως ήταν αναγκαίο. Βλέπουμε σιγά-σιγά ότι αρχίζουν και νοσούν άνθρωποι οι οποίοι είχαν εμβολιαστεί. Δηλαδή, σχεδόν κοντά στους 6 μήνες και κάτι. Τι σημαίνει αυτό? Ίσως η ανοσία τους έχει ελαττωθεί. Από πότε έχει ελαττωθεί δεν μπορούμε να το ξέρουμε, αλλά σίγουρα φθήνει στο πέρασμα των μηνών. Οπότε τι πάμε να κάνουμε? Πάμε να το ενισχύσουμε αυτό το πράγμα. Βλέπουμε ότι αυξάνονται τα κρούσματα και ο μόνος τρόπος για να προσπεράσουμε αυτό το εμπόδιο που τώρα βρίσκουμε, πόσο μάλλον και με την όμικρον τη μετάλλαξη, είναι να ενισχύσουμε τις επαναληπτικές δόσεις και σε μικρότερο χρονικό διάστημα, μεγιστοποιώντας τη δική μας ασφάλεια, αποσυμπιέζοντας τις ΜΕ, και βοηθώντας έτσι να μην καταρρεύσει το εθνικό σύστημα. Στο Λασίθι, υγείας. Θέλετε να μας δώσετε εικόνα, κυρία Καρπούζη? Στο Λασίθι, λοιπόν, πώς πάνε οι εμβολιασμοί? Στο Λασίθι βρισκόμαστε όπως μας είχατε αφήσει. Οπότε είναι αρκετά καλή εικόνα. Είναι πολύ, πολύ καλά τα πράγματα. Δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε κρούσματα. Έχουμε ένα σταθερό αριθμό, 10 μέσος όρος, 10 με 20 κρούσματα καθημερινά. Σχεδόν ένα μήνα κειμενόμαστε σε αυτά τα κρούσματα. Το σημαντικό όμως είναι, δεν είναι τόσο τα κρούσματα, γιατί κάνουμε και πάρα πολλούς ελέγχους. Το σημαντικό είναι οι νοσηλίες, οι διασωληνώσεις και οι άνθρωποι που πηγαίνουν στη ΜΕΘ. Αυτή τη στιγμή έχουμε 10 άτομα τα οποία νοσηλεύονται σε κλινικές COVID, 2 εκ των οποίων βρίσκονται στη μονάδα διασωληνωμένη. Αυτό είναι θετικό. Είναι λιγότερα άτομα από ό,τι την τελευταία φορά που είχαμε μιλήσει. Ωραία, θετικό στοιχείο λοιπόν αυτό που μας λέτε. Ναι. Τώρα, αυτό είναι το ένα. Mm-hmm. Το δεύτερο, συγγνώμη που σας διακόπτω, είναι το κομμάτι των εμβολιασμών. Έχει μια πολύ μεγάλη αύξηση η εμβολιαστική κίνηση στο Λασίθι και χαίρομαι ιδιαιτέρως. Εχθές, για παράδειγμα, στην εφημερία μου διαπίστωσα ότι υπήρξαν και πάρα πολλοί άνω των 60 που ερχόντουσαν για πρώτη δόση. Ακριβώς. Ωστόσο, και άνω των 60. Το κλίμα παραμένει αρνητικό. Διανύουμε ένα δύσκολο χειμώνα. Διανύουμε ένα δύσκολο χειμώνα όπως διανύαμε και πέρυσι ένα δύσκολο χειμώνα. Είχαμε, θυμάστε τι γινόταν? Ακριβώς, αλλά πέρυσι δεν είχαμε τους εμβολιασμούς όμως, ξέρετε. Τώρα έχουμε τους εμβολιασμούς. Έχουμε τις μεταλλάξεις, αλλά έχουμε τους εμβολιασμούς. Εκεί πρέπει να στοχεύσουμε. Τα μηνύματα που πρέπει να περάσουν, ιδίως τις μέρες που έρχονται, εορταστική περίοδος. Φαντάζεστε τι έχει να γίνει. Συγκεντρώσεις, γιορτές. Έχουμε πολλές ονομαστικές γιορτές αυτό το μήνα. Πολλοί κόσμος θα συναντηθεί. Θα υπάρχει συγχρονισμός. Τι κάνουμε? Επαναληπτικές δόσεις για τους εμβολιασμούς, φροντίζοντας για την ασφάλεια τη δική μας και των δικών μας ανθρώπων, μάσκες, ας πάρουμε μάσκες υψηλής προστασίας ή ας φοράμε διπλή μάσκα όταν βρισκόμαστε έξω στα μαγαζιά. Πλέον δεν θα είμαστε μόνοι μας, η κίνηση θα αυξηθεί πάρα πολύ και στους δρόμους. Και τρίτον, προσαρμόζουμε τη συμπεριφορά μας. Ας αποφύγουμε αχρίαστες συγκεντρώσεις εσωτερικούς χώρους. Δηλαδή, και αν πρέπει κάπου να πάμε, δεν μπορούμε να το αποφύγουμε, ας φροντίσουμε ο χώρος αυτός να εξαερίζεται καλά, δηλαδή να διασφαλίσουμε αυτό το πράγμα. Ναι. Και σίγουρα πριν πάμε κάπου, θα έχουμε κάνει ένα τεστ, ένα rapid test ή ένα self-test. Για μας και για τους άλλους ανθρώπους τους οποίους θα συναντήσουμε. Βλέπετε περισσότερους περιορισμούς μετά τις γιορτές? Γιατί μέχρι τις γιορτές υπάρχει δέσμευση κεντρικά ότι δεν θα υπάρξει κάτι διαφορετικό. Κοιτάξτε, αν καταφέρουμε και αρχίζουμε και εμβολιαζόμαστε, που σας λέω για το Λασίθι, είναι πάρα πολύ καλά τα πράγματα. Δηλαδή, στους ενήλικες άνω των 20 ετών έχουμε φτάσει το 92% εμβολιαστικής κάλυψης, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και στο γενικό πληθυσμό είμαστε πάνω από το 75%, αν δεν απατώμε. Αυτό θα μας βοηθήσει. Έχουμε δει στην Ελλάδα ότι στις περιφερειακές ενότητες που υπήρχε μεγαλύτερη θνητότητα ήταν αυτές που είχαν τη χαμηλότερη εμβολιαστική κάλυψη. Άρα, τι πρέπει να κάνουμε?
Ο δρόμος είναι ένας. Εμβολιαζόμαστε. Προσέχουν πολλά σύνθη πολίτες. Υπάρχουν έτσι περιστατικά καταστάσεις συνωστισμού. Υπάρχουν, όπως υπάρχουν και παντού. Φροντίζουμε να εντατικοποιούμε τους ελέγχους. Εμείς σαν κινητές ομάδες ξεκινάμε από αυτήν την εβδομάδα ένα, θα το έλεγα, tour σε διάφορα χωριά της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, ούτως ώστε να μπορούν περισσότεροι άνθρωποι να ελέγχονται. Γιατί οι συγκεντρώσεις θα είναι. Το θέμα είναι να πάρουν και το μήνυμα, βέβαια, του εμβολιασμού. Αυτή, εσείς το έχετε πει πάρα πολλές φορές και για άνω των 60. Να μπορούν έτσι λοιπόν να σπεύσουν να εμβολιαστούν. Και εν ώψη και των Χριστουγέννων, η κυβέρνηση πήρε κάποια μέτρα πριν τη μετάλλαξη όμικρον. Τώρα περιμένουμε να δούμε πώς θα κινήσουν τα πράγματα για να μην βρεθούμε και μπροστά σε δυσάρεστες εκπλήξεις εν ώψη Χριστουγέννων. Να μην αυξηθούν τα περιστατικά, τα κρούσματα και γεμίζουν οι εντατικές. Από ό,τι ανακοινώθηκε ότι η όμικρον διαφεύγει της φυσικής ανοσιακής προστασίας. Δεν φαίνεται όμως κάτι τέτοιο για την εμβολιαστική, δηλαδή την προστασία που μας παρέχει το εμβόλιο. Άρα επιμένω, το πιο σημαντικό είναι να τρέξουμε να εμβολιαστούμε για τις αναμνηστικές δόσεις και για πρώτη δόση όσοι δεν το έχουν κάνει. Κύριε Καρπούζη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό απόγευμα. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά.